Λοιπόν, Σάββατο πρωί, 23 Νοεμβρίου, στον πανέμορφο Μιστρά, στους πρόποδες του Μιστρά είμαστε, στο Μουσείο Φωτογραφικής Μηχανής. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Κουρμπέλος, είναι κοντά μας. Κύριος Κουρμπέλο, από το ραδιόφωνο των Κυθύρων είμαστε. Ήρθαμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Πραγματικά, αυτό που βλέπουμε είναι μοναδικό. Θα μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το μουσείο, για αυτή την έκθεση. Να σας καλωσορίσω στην ιστορική έδρα του Δήμου μας, στην πολιτιστική μας πρωτεύουσα στο Μιστρά. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Τάκια Ιβαλή, το οποίο έχει ξεκινήσει και λειτουργεί εθελοντικά εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως θα δείτε κι εσείς, στο μουσείο υπάρχει η συλλογή του αείμνηστου Τάκια Ιβαλή, μια συλλογή φωτογραφικών μηχανών η οποία διεκδίκησε και κέρδισε το βραβείο Guinness. Χρονολογικά, όπως θα δείτε, ξεκινάει λίγο πριν από το 1900 και μεταβαίνουμε έως τη σημερινή σχεδόν εποχή. Μιλάμε για μια ιδιωτική συλλογή, έτσι. Μια ιδιωτική συλλογή, η οποία έγινε δωρεά από τον αείμνηστο Τάκια Ιβαλή και την οικογένειά του στον Δήμο, ήταν στο χωριό μας. Ήταν συλλέκτης ο αείμνηστος. Συλλέκτης, καθηγητής φωτογραφίας. Μάλιστα. Το κτίριο που στεγάζει είναι τη συλλογή αυτή είναι ιδιοκτησία του Δήμου, όπως θα δείτε και ο χώρος πάρκινγκ. Ναι. Είναι σε ένα πολύ καλό σημείο που έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες. Πραγματικά. Εμείς λειτουργούμε το μουσείο εθελοντικά. Σάββατο και Κυριακή οι ώρες λειτουργίας είναι από 11 το πρωί έως 3 το μεσημέρι σε συνεργασία με την Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης. Αλλά για κάποιον επισκέπτη group ή και κάποια σχολεία που θέλουν εκτός από αυτές τις μέρες λειτουργίας να επισκεφτούν το μουσείο, μπορούν να μας καλούν στο 697 20 81 737 και κατόπιν συνεννοήσεως θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλο το κοινό. Είναι ανοιχτό χειμώνα καλοκαίρι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό γιατί, όπως είδατε, είναι μια συλλογή η οποία έχει μια θέση στο βιβλίο Guinness. Ναι. Αν μπορούσαμε να πούμε πόσες μηχανές είναι εδώ, έναν αριθμό περίπου. Εδώ είναι περίπου 600 μηχανές. Υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες δεν είναι στην έκθεση, διότι δεν υπήρχε νόημα να γίνει επανάληψη. Σωστά. Το ίδιο θέμα. Είναι σε άριστη κατάσταση, σχεδόν λειτουργούν όλες. Mm-hmm. Από τις πρώτες μηχανές βλέπουμε εδώ, από το 1900 όπως είπατε. Ναι. Και ανεβαίνουμε, φτάνουμε μέχρι τις μέρες μας. Σχεδόν, ναι. Σχεδόν. Και είδαμε, εντύπωση μας έκαναν κάτι πολύ μικρές φωτογραφικές μηχανές. Ναι. Με τις λίγες γνώσεις που διαθέτω, ναι, γνωρίζω ότι αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί ως κατασκοπικές. Μάλιστα. Και όπως είδατε και στον επάνω όροφο, υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές διαφορετικού τύπου που χρησιμοποιούσε ο Αμερικάνικος στρατός. Ναι, αυτές οι μεγάλες. Για αεροφωτογραφίες. Μα ήταν αεροπλάνο μηχανές, μάλιστα. Η συλλογή έχει μια τεράστια γκάμα. Βέβαια. Και είναι μοναδική. Και αξίζει δηλαδή να περάσουν όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα από το Μιστρά να δουν από κοντά αυτά τα εκθέματα. Πραγματικά, τους λέμε να έρθουν γιατί είναι κάτι το μοναδικό αυτό που θα δουν εδώ. Ιστορικό και μοναδικό. Έτσι. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εμείς. Για την παρουσία σας. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.